Αντιδράσεις στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προκαλούν οι δύο μετακινήσεις γιατρών από το Κέντρο Υγείας Καστελίου και από το Τόμι Γαζίου στα ΤΕΠ του Βενιζελίου. Για ακόμη μια φορά, ο φτωχός συγγενής του συστήματος υγείας, που ονομάζεται Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, απαξιώνεται, υποστηρίζουν γιατροί του Κέντρου Υγείας Καστελίου αλλά και ο συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας, Μανώλης Μαρκάκης. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όταν εμείς λειτουργούμε οριακά όλο αυτό το διάστημα, μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και ουσιαστικά αποδυναμώνει την προσπάθεια που κάνουμε σε καθημερινή βάση. Η προσπάθεια αυτή αφορά τόσο τις δειγματοληψίες σε περιστατικά COVID, ύποπτα στενές επαφές, όσο επίσης και τη διαχείριση των διαγνωσμένων περιστατικών που μένουν έξω από το νοσοκομείο και τη φροντίδα για τα οποία έχουμε εμείς μέχρι να χρειαστεί κάτι περισσότερο. Παράλληλα, δεν πάβει να υπάρχει η διαδικασία των εμβολιασμών. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιες κινήσεις και να μην ρωτούνται οι άνθρωποι που κατέχουν διοικητικές θέσεις στις μονάδες υγείας που ζουν την καθημερινότητα. Αν μπορούν να καλύψουν, ποιος μπορεί να πάει, αν μπορεί να πάει, τι μπορεί να γίνει, τι άλλο. Το ένα ερωτηματικό είναι αυτό και βάζω και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα γίνει σε λίγες μέρες που ξεκαθαρίζω τη θέση μας, είμαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς, όμως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο πώς θα αντικατασταθούν, τι θα γίνει με τις θέσεις αυτές που θα αδειάσουν, θα κλείσουν κλινικές. Πολύ φοβάμαι ότι θα κλείσουν και πάρα πολλά επαρχιακά νοσοκομεία. Είναι σημαντικό για όλο το χωριό, για τον κόσμο, να μην φεύγουν από εδώ οι γιατροί και πρέπει να μένουν εδώ να περιποιούνται οι ανθρώπους. Παίρνουν το ένα από εδώ, παίρνουν το άλλο, δεν μας αφήσουν τους γιατρούς. Έχει ένα κέντρο που πας γρήγορα και σε εξυπηρετεί. Αυτό. Οπότε λέτε να ενισχυθούν, να δυναμώνουν. Να δυναμώνουν και να έχουν παραπάνω γιατρούς, αν γίνεται. Πέσαμε από τα σύννεφα, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ομού Ηρακλείου, Κορνιλία Μακρύ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, με την ίδια να κάνει λόγο για αποδυνάμωση και απαξίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όχι μόνο υπάρχει αποδυνάμωση και απαξίωση, θα πω εγώ. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι το Κέντρο Υγείας Καστελίου, που φεύγει ο ένας γιατρός από τους δύο που πήρανε, αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί όλο το βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη, δηλαδή όλα τα μεγάλα περιφερειακά ιατρεία Μαλίων, Χερσονήσου, Μοχού, Επισκοπής, Γουβών. Δηλαδή, μιλάμε για το μισό νομό, φτάνει μέχρι την ενδοχώρα που είναι το Καστέλι, Γεράκι, Αρμάχα, όλα αυτά τα χωριά, Θραψανό. Ταυτόχρονα, είμαστε υπεύθυνοι της λειτουργίας του αεροϊγειονομείου με τόσο τουρισμό που έχουμε όλο το 24ωρο, δύο από τα μεγαλύτερα εμβολιαστικά κέντρα στο νομό Ηρακλείου, κοντεύουμε τους 30.000 εμβολιασμούς. Το θέμα είναι ότι τώρα που φτάνει σε ένα κρίσιμο κομβικό σημείο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου η εξέλιξη της πανδημίας, γίνεται αποδυνάμωση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που φουσκώνει το κύμα στο Ηράκλειο, εμείς αποδυναμωνόμαστε. Δεν θα φέρω εγώ καμία αντίρρηση ότι το Βενιζέλιο έχει ανάγκη προσωπικού, αλλά όταν προσλαμβάνεται κόσμος, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το πώς θα καλυφθούν οι πιο κεντρικές δομές. Και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων να βρούμε το φτωχό συγγενή των κέντρων υγείας, πάρε προσωπικό, πήγαινε το στο Ηράκλειο. Και αύριο μεθαύριο, το Σεπτέμβρη, τι θα γίνει. Για τις αποσπάσεις γιατρών από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Βενιζέλιο, έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των γιατρών του Κέντρου Υγείας Καστελίου, ενώ για το επιμάχο ζήτημα υπήρξε έγγραφη διαμαρτυρία προς τη ΔΥΠΕ, περιγράφοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο που επιτελεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που διανύουμε. Και δεν ξέρουμε και τι θα επακολουθήσει όταν δεν ενημερωνόμαστε. Προφανώς. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούμε σε λίγες μέρες.